Τώρα, αμέσως τώρα, από τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Γιώργο. Ενστολική από τα τρία σώματα ασφαλείας Ρίτσα, αστυνομικοί, λιμενικοί αλλά και πυροσβέστες ενώνουν την φωνή τους με το σύνθημα «Ναι σε όλα εσείς, αγώνα ελπίδα εμείς». Λίγες ώρες πριν από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θέλουν να στείλουν το δικό τους μήνυμα προς την κυβέρνηση, λέγοντας όχι σε άλλες περικοπές, στα ασφαλιστικά τους ταμεία αλλά και στους μισθούς τους, διεκδικώντας μάλιστα επαναφορά του μισθολογίου τους σε παλαιότερα επίπεδα, τονίζοντας πως αν δεν γίνει αυτό θα προσφύγουν ακόμη και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Τώρα, είναι η πρώτη φορά φέτος που σε διαμαρτυρία ενστόλων βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο αρχηγός της Ελλάς, ο αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο οποίος ήρθε στη συμπρωτεύουσα για να δει από κοντά καταρχάς τους αστυνομικούς που θα συμμετέχουν στα μέτρα της ΔΕΘ. Στάθηκε όμως, παραβρέθηκε και στην διαμαρτυρία των ενστόλων εδώ, λέγοντας συνδικαλιστές πως καταρχάς είναι συνάδελφός τους και πως όσο το επιτρέπεται θα στηρίζει τον αγώνα τους. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος πλατείας Αριστοτέλους. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησαν την πορεία τους και θα καταλήξουν στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, εκεί όπου θα επιδώσουν και ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας, Ρίτσα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Τις ελλείψεις στον χώρο της δημόσιας υγείας θέλησαν να αναδείξουν μέλη της ΠΟΕΔΗΝ που πραγματοποίησαν πορεία.